Προσευχηθήκαμε εδώ, ο διευθυντής του σχολείου σας, οι καθηγητές, ο πατήρ Περικλής, ο οποίος τέλεσε την παράκληση, ο πατήρ Βαγιανός που έψαλε μαζί με τον Γεώργιο, για να μπορέσετε να βρείτε τη δύναμη που έχετε μέσα σας και να την παρουσιάσετε σε αυτό που θα σας ζητηθεί. Ξέρετε, οι άνθρωποι πάρα πολύ συχνά θέλουν να κόψουν τα φτερά ο ένας του άλλου. Βέβαια θα μου πείτε, έχουν οι άνθρωποι φτερά, έχουν βεβαίως τα φτερά της ψυχής τους. Και πολλές φορές οι άνθρωποι αρέσκονται στο να ψαλιδίσουν τα φτερά των ανθρώπων. Όταν ήμουνα σε μία ηλικία σπουδών, επειδή ποτέ δεν ήμουν καλός μαθητής, δεν ξεπέρασα ποτέ το 15, ποτέ, στη θητεία μου ως μαθητής. Αλλά το 15 ήταν ενσυνείδητος βαθμός. Δεν μου το χάρισε κανείς. Ήταν δικός μου βαθμός. Δεν ήθελα ούτε κάτι παραπάνω, ούτε παρακάτω. Αν και μερικές φορές τύχε. Όταν λοιπόν έκανα μια επιλογή και είπα, με ενοχλεί που δεν έχω πάει στρατιώτης. Μερικοί άνθρωποι μου το είπαν ευθέως, άλλοι το έλεγαν στους δικούς μου και μου το μετέφεραν. Αυτός τελείωσε, δεν πρόκειται να σπουδάσει τίποτα, αφού πάει φαντάρος. Πήγα λοιπόν και υπηρέτησε την πατρίδα 28 μήνες, έφετος αξιωματικός. Και όταν θεώρησα ότι είχα κάνει το καθήκον μου προς την πατρίδα, άρχισα τις σπουδές μου. Τελείωσα την Ακαδημία, τελείωσα το Πανεπιστήμιο, αφού πριν το στρατιωτικό είχα τελειώσει τη δημοσιογραφία, η οποία δεν ήταν τελικά αυτό που ήθελα εγώ. Το τελείωσα βέβαια το εργαστήρι δημοσιογραφίας, αλλά δεν ήταν αυτό που ήθελα εγώ. Και συνέχισα να σπουδάζω και το μάστερ που το πήρα μετά που έγινα Μητροπολίτης με την ευλογία του Πατριάρχη, ο οποίος είπε «Οι σπουδές δεν σταματάνε, τις συνεχίζουμε μέχρι να ζούμε». Και τώρα βρίσκομαι στο διδακτορικό μου προς το τέλος, που τώρα ο Θεός ξέρει πότε, είναι άλλες οι προτεραιότητες. Σας το λέω αυτό για να καταλάβετε πως δεν πρέπει να δίνετε σημασία σε αυτό που λένε οι άλλοι. Θα πρέπει να κοιτάτε τι θέλετε εσείς. Να μετράτε τις δυνάμεις σας και να προχωράτε μπροστά, χωρίς καμία ιτοπάθεια. Να σας θυμίσω ένα περιστατικό από τη ζωή για να καταλάβετε ακριβώς τι θέλω να πω. Αν βρεθείτε ποτέ σε ένα τσίρκο, σε ένα μεγάλο τσίρκο, τα μεγάλα τσίρκα έχουν πάντα έναν καλό ελέφαντα και είναι η καλή τους ατραξιόν. Αυτός λοιπόν ο ελέφαντας είναι μέσα εκεί, κάνει διάφορα πράγματα, σηκώνει τόνους πράγματα, κάνει διάφορα νούμερα και είναι δεμένο το πόδι του σε ένα παλούκι με ένα σχεδόν ψεύτικο αλυσιδάκι. Και αναρωτιέται κανείς, αυτός ο ελέφαντας με τόση δύναμη που κάνει τόσα πράγματα, μόλις τον βγάλουν από το παλούκι και τον έχουν ελεύθερο και κάνει τα νούμερα, δεν μπορεί να κουνήσει έτσι το πόδι του και να βγάλει αυτό το παλούκι και να φύγει? Δεν είναι ότι δεν μπορεί να το κάνει. Αλλά του έχουν πει οι άλλοι δεν μπορείς. Γιατί μόλις γεννήθηκε το ελεφαντάκι, το έδεσαν με μία αλυσίδα και το παλούκουσαν σε ένα σημείο και αυτό προσπαθούσε να ελευθερωθεί. Μία μέρα, δύο μέρες ήταν μικρό, το δέσιμο ήταν γερό, μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες, πέρασαν μερικοί μήνες και το ελεφαντάκι πίστεψε ότι δεν μπορεί να λυθεί, ότι θα παραμένει εκεί συνέχεια δεμένο. Και έτσι τώρα που έγινε ένας τεράστιος ελέφαντας και έχει τη δύναμη να λιώσει ολόκληρη την κατασκευή του τσίρκου, έχει μέσα στο μυαλό του αυτό που του πέρασαν οι άλλοι. Δεν μπορείς να λυθείς από το παλούκι. Δεν μπορείς να ελευθερωθείς. Γι' αυτό χαίρομαι, κύριε Ελικιάρκα, αυτό το σχολείο. Γι' αυτό χαίρομαι αυτά τα παιδιά. Γι' αυτό, κυρία Αντιδήμαρχε, υπεύθυνη για την παιδεία, χαίρομαι αυτή τη δυνατότητα του σχολείου, γιατί αυτά τα παιδιά έχουν καταλάβει αυτό το τέχνασμα που πήγαν να τους βάλουν. Ότι οι συνθήκες της ζωής δεν έχει σημασία ακριβώς τι, ότι αυτό δεν είναι κάτι που αληθεύει, ότι αν επιθυμούμε κάτι μπορούμε να το κατορθώσουμε. Είμαι πολύ υπερήφανος σαν επίσκοπός σας που σας βλέπω εδώ, που σας βλέπω να αγωνίζεστε, που βλέπω τους δασκάλους σας να προσπαθούν να σας βοηθήσουν, που βλέπω, κύριε Ελικιάρχα,
μέσα στο πρόσωπο σας πολλές φορές τη θέληση αυτά τα παιδιά να ανέβουν, να φύγουν, να γίνουν κάτι καλύτερο ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να κάνετε αυτό που επιθυμείτε, το όνειρό σας πραγματικότητα και να σας ευλογεί ο Θεός. Και πάντα να προσπαθείτε. Ποτέ δεν είναι αργά για να κατορθώσει κανείς αυτό που έτσι αλλιώς ο Θεός έδωσε σαν δυνατότητα ψυχής σε όλους τους ανθρώπους. Να είστε ευλογημένοι και χαρούμενοι πάντα. Καλή δύναμη και καλές επιτυχίες. Gracias.